Βρισκόμαστε εδώ με όλους τους Λάκωνες και τους υπόλοιπους από την Πελοπόννησο για να εξηγήσουμε, να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε αφορά την τροφή όλων σας και όχι όλων μας, και θα πρέπει να δώσουμε το έναυσμα και άλλοι φορείς να καταλάβουν και να βγουν και αυτοί στον αγώνα. Η ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι η εξής. Ως εργαζόμενος στρώμα του πληθυσμού, ναι, είσαστε διαστρωματωμένο πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν πλούσιοι αγρότες, φτωχοί αγρότες, μεσαίοι αγρότες. Όλα αυτά τα συμφέροντα πώς συμβιβάζονται ή υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και στο εσωτερικό σας? Σύγκρουση συμφερόντων, κατά κάποιο τρόπο, πάντα θα υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πάρει αμπάριζα και φτωχούς και πλούσιους. Όταν αυτή τη στιγμή το κόστος της παραγωγής θα αυξηθεί πάρα πολύ, εμείς σαν αγρότες θα έχουμε επιλογή ή να το μετακυλήσουμε στον καταναλωτή ή να το απορροφήσουμε εμείς. Και στις δύο περιπτώσεις η τροφή θα γίνει ακριβή. Αυτό μήπως σημαίνει ότι οι αγρότες θα γίνουν άνεργοι, θα γίνουν εισαγωγές και μέσα στις εισαγωγές θα βρεθεί μια ευκαιρία να έρθουν μεταλλαγμένα, άρα να χαλάσει η υγεία του κόσμου και πάει λέγοντας. Είναι ένα παράλογο νομοσχέδιο και γι' αυτό λέμε από την αρχή επιτέλους να καταλάβουν ότι ο αγρότης ναι μεν έχει στοιχεία που μοιάζει με τον έμπορο ή τον άλλον επαγγελματία ή τον ελεύθερο επαγγελματία, αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί το μαγαζί είναι ανοιχτό. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Μοιάζουμε, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Άρα πρέπει να βγει ένα νομοσχέδιο που να έχει να κάνει για τους αγρότες συγκεκριμένα. Το αν πληρώνουμε ή όχι φορολογία είναι η γνωστή καραμέλα που δυστυχώς χρησιμοποιείται όλα τα κανάλια και η κυβέρνηση. Πληρώνουμε με άπειρους τρόπους, γιατί πρώτα απ' όλα πάρα πολλοί αγρότες, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ζήσουν σαν αγρότες και μόνο, αναγκάζονται να κάνουν και άλλα επαγγέλματα. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά δεν έχουν φόρους. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο δεν πληρώνουμε. Και η τεράστια διαφορά, γι' αυτό προείπα πριν ότι το μαγαζί είναι ανοιχτό. Εμείς κάτω στη Λακωνία φέτος είχαμε ζημιά 70%. Όλο το χρόνο όμως πληρώναμε. Να οργώσουμε, να καλλιεργήσουμε, αυτά που πήγανε. Λοιπόν, πληρώνουμε και με το παραπάνω. Και δεν ζητάμε να μην πληρώνουμε. Ζητάμε όμως η τροφή να μπορεί να φτάνει στον καταναλωτή δίκαια και υγιεινά και φτηνά. Αυτό ζητάμε. Μια πιο δίκαιη φορολόγηση. Δεν λέμε όχι στη φορολόγηση. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι βάζοντάς μας στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο σχέδιο είναι ο ΓΑ και ο ΑΕ να ενωθούν, που ο ΓΑ δεν έχει τη ζημιά που είχε ο ΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα των αγροτών, αλλά σημαίνει και κάτι άλλο πολύ βασικό. Όταν θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα των αγροτών, θα δίνουμε πολύ περισσότερα λεφτά για τη θεωρητική σύνταξή μας, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας κουμπαράς που από εκεί, όπως από τα άλλα ταμεία, θα μπορεί να αρπάξει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.